Να πω πόσο μεγάλη είναι η χαρά που είσαστε εδώ μαζί μου σήμερα. Είμαστε όλοι μαζί. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ και πάλι βεβαίως, όχι μόνο για την εκλογή σας, αλλά για το έργο που έχετε αναλάβει, ένα ιστορικό έργο για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, μια ιστορική αλλαγή. Είσαστε θεμελιωτές μιας μεταρρύθμισης μεγάλης, που θέλει να φέρει την εξουσία, την πολιτεία κοντά, δίπλα στον πολίτη, για να αντιμετωπίσει πράγματι τις καθημερινές ανάγκες και προβλήματα σε όλους τους τομείς. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους που σημαίνει ένα επιτελικό κράτος, αλλά ένα δημιουργικό, πραγματικά, έργο της αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Σήμερα είσαστε εδώ διότι κάνουμε μια μεγάλη πράξη μεταφοράς αρμοδιοτήτων, δείχνοντας τη βούλησή μας προς αυτή την κατεύθυνση της αποκέντρωσης με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων για το ΕΣΠΑ, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας, και αυτό έχοντας και κατά νου τις πολύ δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα, τις δύσκολες στιγμές για τον πολίτη, τις δύσκολες στιγμές στην οικονομία, διότι εγώ θεωρώ και θεωρούμε και σαν κυβέρνηση ότι η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη, καθοριστικό ρόλο στην απασχόληση. Και η μεταφορά αυτών των προγραμμάτων ακριβώς εκεί στοχεύουν, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, στη διαμόρφωση ταυτότητας κάθε περιφέρειας και στην στήριξη της εργασίας, το χτύπημα της ανεργίας και στην ανάδειξη της περιφέρειας, κάθε περιφέρειας που μπορεί να είναι μοχλός ανάταξης, ανάπτυξης και προοπτικής για όλους τους Έλληνες. Απαιτούνται λοιπόν προσπάθειες να πάμε από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, στα πλεονεκτήματα, στην Ελλάδα των αξιών, στην περιφέρεια με την ταυτότητα, την ελληνική, την περιφερειακή, την ιδιαίτερη, και μπορούμε να πορευτούμε μαζί. Και θα τα καταφέρουμε και μαζί, και γι' αυτά θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Καλή συνέχεια λοιπόν και σε εσάς. Να είστε καλά. Και σε εσάς καλή συνέχεια.